οικονομία που παντού ψάχνουμε, που έχει προσφορές, ψάχνουμε για να ψωνίσουμε. Πάω σε 5 σούπερ μάρκετ, γιατί ψάχνω να βρω που έχει προσφορές. Ούτε οι προσφορές δεν μπορούν πλέον να γεμίσουν το καλάθι των οικοκυριών. Η ακρίβεια, όπως δείχνουν τα στοιχεία, οδηγεί ξεκάθαρα σε μείωση κατανάλωσης. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, τον Ιούλιο η ψαλίδα ανάμεσα στους τζίρους των σούπερ μάρκετ που αυξήθηκαν κατά 10,3% και στις ποσότητες των προϊόντων που ακολουθούν πτωτική πορεία, μεγάλωσε και άλλο. Και αντιθέτε το ερώτημα αν έχει τη δυνατότητα να δαπανίσει ακόμα και για βασικές κατηγορίες διατροφής. Μόνο για εκείνη την ημέρα, για εκείνη την στιγμή. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, σε όλες σχεδόν τις βασικές κατηγορίες προϊόντων τον Ιούλιο, μήνα με αυξημένο τουρισμό που στηρίζει την κατανάλωση, οι πωλήσεις γάλακτος στα σούπερ μάρκετ μειώθηκαν κατά 4,9%. Των κατεψυγμένων τροφίμων κατά 5,2%, στα αλκοολούχα ποτά η μείωση ήταν 7,8%, στα είδη προσωπικής περιποίησης κατά 5,2% και στα είδη καθαρισμού κατά 6,5%. Όλα είναι αυξημένα παντού, και στις λαϊκές και στα σούπερ μάρκετ. Έρευνα αγοράς κάνουν οι καταναλωτές και στη λαϊκή, αφού έχουν ακριβήνει τα πάντα και πολλές φορές ο μήνας δεν βγαίνει. Η ακρίβεια καλπάζει και στις λαϊκές αγορές με την ενέργεια και τα καύσιμα να βάζουν φωτιά στο κόστος παραγωγής. Σύμφωνα με την Ελστάτ, το κόστος αυξήθηκε κατά 26,6% σε σχέση με πέρσι και οι τιμές ακόμα και σε εποχικά προϊόντα πήραν φωτιά. Το καρπούζι πωλείται με αύξηση έως και 90% σε σχέση με πέρσι, το πεπόνι 40% πιο ακριβά, τα ξερά κρεμμύδια κατά 85% και τα κολοκύθια 20%. Σε αυτό το περιβάλλον ακρίβειας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρότεινε δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς για τους οικονομικά ασθενέστερους. Δωρεάν για τους φτωχότερους. Ενιαίο εισιτήριο χαμηλό για τη μεσαία τάξη. Αυτό είναι και εξοικονόμηση και κοινωνική δικαιοσύνη και βοήθεια στον πολίτη στην καθημερινότητά του. Ανάλογο μέτρο έχει ήδη θεσμοθετηθεί από χώρες της Ευρωζώνης, όπως είναι η Ισπανία.